Ένας αθλητής με τη βοήθεια του κινητού του τηλεφώνου μπορεί να βρει πόση απόσταση έχει τρέξει. Μια ημέρα, στην αρχή της προπόνησής του, έτρεξε 0,42 χιλιόμετρα και σταμάτησε. Στη συνέχεια, έτρεξε άλλα 3,6 χιλιόμετρα. Πριν τελειώσει την προπόνηση, έτρεξε ακόμα 792 μέτρα. Για να βρει τη συνολική απόσταση που έτρεξε, θα πρέπει να προσθέσει τις τρεις αποστάσεις αυτές, δηλαδή να προσθέσει χιλιόμετρα με μέτρα. Θα του ήταν πιο εύκολο, αν και οι τρεις αποστάσεις ήταν μόνο σε μέτρα ή μόνο σε χιλιόμετρα. Όμως ξέρει ότι ένα χιλιόμετρο είναι χίλια μέτρα. Πώς θα κάνει την πρόσθεση? Ένα παρόμοιο πρόβλημα θα βρει στο φωτόδοντρο. Λέγεται ψάρια με τον τόνο. Εδώ δεν έχεις έναν αθλητή που τρέχει αποστάσεις σε χιλιόμετρα και μέτρα. Έχεις ψάρια που είναι ζυγισμένα σε τόνους και κιλά. Ένα αλλιευτικό, δηλαδή ένα ψαράδικο, έπιασε τρία διαφορετικά είδη ψαριών. 3,6 τόνους ξηφίες, 0,42 τόνους μπακαλιάρους και 792 κιλά ροφούς. Το πρόβλημα σου ζητά να βρεις πόσα κιλά είναι τα ψάρια που έπιασε το ψαράδικο συνολικά. Μοιάζει με το προηγούμενο, γιατί χρειάζεται να προσθέσεις τόνους με κιλά. Ένας τόνος είναι 1000 κιλά, όπως ένα χιλιόμετρο είναι 1000 μέτρα. Με τη βοήθεια του ψηφιακού άβακα μπορείς να κάνεις αυτή την πρόσθεση και να την καταλάβεις καλύτερα από το να την έκανες στο υπολογιστή ή στο χαρτί. Όπως βλέπεις, ο άβακας έχει ράβδους και πουλιά. Στην αρχή μπορείς να προσθέσεις τόνους με τόνους. Γράψε τους 3,6 τόνους βάζοντας 3 πουλιά στις μονάδες και 6 πουλιά στα δέκατα. Τώρα πρόσθεσε τους 0,42 τόνους προσθέτοντας πουλιά στις αντίστοιχες ράβδους. Βάλε πρώτα άλλα 2 πουλιά στα εκατοστά. Τώρα βάλε άλλα 4 πουλιά στα δέκατα. Ούψ, δεν τα παίρνει η ράβδος. Η ράβδος παίρνει μέχρι 9 και εσύ θέλεις να βάλεις 10 πουλιά. Δεν πειράζει, μπορείς να βάλεις ένα πουλί στις μονάδες αντί για 10 πουλιά στα δέκατα. Έτσι είναι το ίδιο. Όμως, βγάλε όλα τα πουλιά από τα δέκατα. Ποιον αριθμό έχεις γράψει στον άβακα? 4,02, δηλαδή 4,02 τόνοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των 3,6 τόνων και των 0,42 τόνων. Τώρα, στο 4,02 που έχεις βρει, δηλαδή στους 4,02 τόνους, θέλεις να προσθέσεις τα 792 κιλά. Ένας τόνος είναι 1000 κιλά, δηλαδή 4 τόνοι είναι 4.000 κιλά. Για να γράψεις τον άβακα τους 4,02 τόνους σε κιλά, θα πρέπει τα 4 πουλιά να είναι στη ράβδο των χιλιάδων και όχι στις μονάδες που είναι τώρα. Μπορείς να τα μεταφέρεις. Βγάλε τα πουλιά από τη ράβδο των μονάδων και μετέφερέ τα. Βάλ τα στη ράβδο των χιλιάδων, δηλαδή 3 ράβδους πιο αριστερά. Κάνε το ίδιο και με τα υπόλοιπα πουλιά. Θα τα βάλεις και αυτά 3 ράβδους πιο αριστερά. Διάβασε τον αριθμό. Είναι 4.020 κιλά. Τώρα, σε αυτά, μπορείς να προσθέσεις τα 792 κιλά. Πρόσθεσε 7, 9 και 2 πουλιά στις σωστές ράβδους. 2 στις μονάδες. 7 στις εκατοντάδες και 9 στις δεκάδες. Δεν χωράνε, γιατί συνολικά θα είναι 11 πουλιά. Κάντο όπως πριν, με τα 10 πουλιά. Βάλε άλλο ένα πουλί στις εκατοντάδες
και άφησε μόνο ένα πουλί στις δεκάδες. Πόσα κιλά είναι όλα τα ψάρια μαζί τώρα? 4.812. Μπορείς να το διαβάσεις στον άβακα. Με τον άβακα μπορείς εσύ, οι φίλες σου και οι φίλοι σου να φτιάξετε δικούς σας γρίφους και προβλήματα σαν και αυτό. Μπορείτε να τα ανταλλάξετε μεταξύ σας και να λύσετε ο ένας τα προβλήματα που έφτιαξε ο άλλος. Αν είσαι δάσκαλος ή δασκάλα, βρες στο φωτόδεντρο τα μαθησιακά αντικείμενα που είναι σχεδιασμένα με τον άβακα. Χρησιμοποίησέ τα όπως είναι ή προσάρμοσέ τα αν θέλεις. Επίσης με τον άβακα μπορείς να φτιάξεις δικά σου προβλήματα για τους μαθητές και τις μαθήτριές σου, για την τάξη, είτε να τα αναρτήσεις διαδικτυακά ώστε να πειραματιστούν με αυτά. Φτιάχνοντας προβλήματα και δραστηριότητες μπορείς να ρυθμίσεις από πριν πόσες ράβδοι θα εμφανίζονται ή ποια θα είναι η θέση της υποδιαστολής. Αλλά μπορείς και να σχεδιάσεις προβλήματα που τα παιδιά θα χρειαστεί να πειραματιστούν με αυτό, αλλάζοντας το πλήθος των ράβδων ή και τη θέση της υποδιαστολής ώστε να τα λύσουν. Ο άβακας στο φωτόδεντρο έχει στόχο να ενισχύσει τη δημιουργική σκέψη, την πρωτοβουλία και τη διερεύνηση στον τρόπο γραφής των αριθμών και των πράξεων μεταξύ τους. Πειραματίσου και ανακάλυψέ τον. Βρες το ψάρια με τον τόνο, όπως και άλλα μαθησιακά αντικείμενα με τον άβακα, στο φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα, στη συλλογή των μαθηματικών και στην ενότητα της αριθμητικής.